Τη χάρη του Χριστού αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους. Είμαστε στο πρώτο κεφάλαιο και στο 27 εδάφιο. Α 27 επιστολή προς Φιλιππησίους. Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, δια να ακούσω, είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε νόημαι απόν την κατάστασή σας ότι στέκεστε εις εν πνεύμα συναγωνισμό ζώμενη εν μία ψυχή για την πίστη του Ευαγγελίου. Και μη φοβιζόμενοι σουδέν από τον εναντίον, το οποίον εις αυτούς μεν είναι ένδειξης απολίας, εις εσάς δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. Διότι σε εσάς εχαρίστη το υπέρ Χριστού μόνον το να πιστεύετε εις Αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ Αυτού, έχοντες τον Αυτόν αγώνα, ο οποίον είδετε νεμή και τώρα ακούετε νεμή. Εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ, ή της παραμυθία αγάπης, ή της κοινωνία πνεύματος, εις πλάχνα τη ματινά και εκτιρμή, κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το Αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτών. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο είναι το εν Χριστώ, Χριστώ Ιησού, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε να αρπαγεί το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και χάρισε σε αυτόν όνομα, το υπερπάνω όνομα, δια να κλείνει στο όνομα του Ιησού πανγόνι, επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε ουχή ως εν τη παρουσία μου μόνο, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία, διότι ο Θεός είναι ενεργόν εν ημίν, και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Αμήν. Με πολύ αγάπη λοιπόν, τον καιρό της φυλάκησής του στη Ρώμη, ο Απόστολος Παύλος στέλνει την επιστολή στην Εκκλησία των Φιλιππησίων, την οποία αγαπάει ιδιαιτέρως, γιατί είναι μια εκκλησία η οποία πραγματικά στέκεται έτσι όπως θέλει ο Θεός, όχι μόνο έχει την αλήθεια, αλλά και περπατάει στην αλήθεια, ώστε να δημιουργεί μεγάλη χαρά στην καρδιά του Αποστόλου Παύλου, καθώς γνωρίζει ότι σε αυτούς, επειδή ακριβώς περπατούν στην αλήθεια, δηλαδή δεν ζουν μόνο κατά το Πνεύμα, αλλά και περιπατούν κατά το Πνεύμα, ο Θεός που άρχισε το καλό έργο θα το τελειώσει. Αφού προχώρησε την επιστολή του Απόστολος Παύλος με ιδιαίτερες αποκαλύψεις καθώς προς τους Φιλιππησίους, καθώς γνωρίζει την καρδιά των Φιλιππησίων, γιατί ο Θεός επισκέπτεται δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω τους ανθρώπους κατά την καρδιά τους. Δηλαδή όταν χρειάστηκε, θα τολμούσα να πω, ήταν ανάγκη για το Θεό να δημιουργήσει τη βασιλεία του επί της γης, έπρεπε να βρει έναν άνδρα που να μπορεί να είναι βασιλιάς, πάνω στον οποίο ο Θεός θα οικοδομούσε τη βασιλεία του. Ξεκίνησε με τον Σαούλ, αλλά απέτυχε, όχι ο Θεός, ο Σαούλ, και στη συνέχεια έψαξε να βρει έναν άλλον, και όταν τον βρήκε, πολύ καλύτερο από τον Σαούλ, ανέκραξε, ανεφώνησε, έβρον Δαβίδ, 17 χρονο παιδάκι, τον ιόν του Ιεσέ, και το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι κατά την καρδία μου, εις το να πράττει πάντα τα θελήματά μου.
κρίσιμο σημείο στον άνθρωπο είναι να είναι κατά την καρδία του Θεού. Γιατί υπάρχει ένας πνευματικός νόμος, τον οποίο μόνο ο Θεός μπορεί να αποκαλύψει, ότι οι βουλές του Θεού δεν έχουν καμία σχέση με τις βουλές των ανθρώπων και αντιθέτως. Οι βουλές των ανθρώπων καμία σχέση με τις βουλές των Θεού. Όταν ο άνθρωπος θέλει κάτι, το βέβαιο είναι ότι αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Αλλά δεν είναι μόνο οι βουλές, είναι και οι αποφάσεις που παίρνει ο άνθρωπος. Ο δρόμος που διαλέγει να περπατήσει. Η οδή του ανθρώπου. Η οδή μου δεν είναι οδή σας. Σε καμία περίπτωση λοιπόν οι αποφάσεις του Θεού δεν είναι ίδιες με τις αποφάσεις των ανθρώπων. Είναι λοιπόν, δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο ο Θεός να βρει άνδρα κατά την καρδία του, άνθρωπο κατά την καρδία του. Αν τον βρει, τότε πραγματικά ο Θεός βρήκε έναν πολύτιμο μαργαρίτη που πουλάει όλα όσα έχει για να τον φέρει κοντά του και να τον κάνει συνεργό του. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο άντρας κατά την καρδία του Θεού. Και είναι δυνατόν κάποιος, αν δεν είναι, να γίνει? Και η απάντηση είναι από το Λόγο του Θεού, από τη Φωνή του Θεού, με τα πάσης βεβαιότητος ναι. Αρκεί να κατανοήσουμε τι θέλει ο Θεός και πώς θα το κατανοήσουμε εξητώντας, με μία συγκεκριμένη απόφαση στην καρδιά μας. Την απόφαση που είχε και ο Δαβίδ: «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου». Δηλαδή, εγώ είμαι ένα πρόβατο της βοσκής του. Με διάλεξε και τον διάλεξα. Και συνεχίζει να με διαλέγει και συνεχίζει να τον διαλέγω. Και συνεχίζω να τον διαλέγω. Μία ενότητα απόλυτη, τέλεια, του ανθρώπου με τον Κύριο και στην Καινή Διαθήκη του ανθρώπου με τον Χριστό, η οποία δημιουργεί στον άνθρωπο καρδιά κατά την καρδία του Θεού και στο Θεό χαρά μεγάλη, γιατί βρήκε κάποιον με τον οποίο μπορεί να κάνει όλα τα θελήματά του, να τον χρησιμοποιήσει για να γίνεται το θέλημα του Θεού στο περιβάλλον του. Είναι σημαντικότατο λοιπόν να μπορούμε να πούμε «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου» και να το εννοούμε. Και σημαντικότατο ακόμη περισσότερο είναι, να μπορεί να πει ο Κύριος ότι είσαι πρόβατο της βοσκής μου και με ακολουθείς. Ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι ο καλός βοσκός, εσείς τα πρόβατά μου». Τα πρόβατα δικά μου ακούνε τη φωνή μου. Την καταλαβαίνουν τη φωνή μου. Μπορεί ο άνθρωπος να ακούει τη φωνή και να την καταλαβαίνει? Να το καταλαβαίνει, θα πούμε ότι είναι πιο εύκολο. Να την ακούει μόνο όταν την εξητεί. Και αυτό είναι όλο το μυστικό. Να εμπιστευθείς συνειδητά, με εξήτηση, με προσευχή, τον εαυτό σου κατά πάντα στον Κύριο. Και αφού του πεις «σου εμπιστεύομαι τον εαυτό μου, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, ό,τι άλλο θέλεις», τότε να του εξητήσεις, να του ζητήσεις, να επιποθήσεις η σχέση σας να είναι μία συνθήκη, μία συνομιλία αποδοχής, μία συμφωνία. Θέλω να μου μιλάς και να μου δίνεις δύναμη, Κύριε, να κάνω ό,τι θέλεις, και ο Κύριος από την άλλη μεριά, θέλω να μ' ακούς και θα σου δίνω δύναμη να κάνεις ό,τι εγώ θέλω. Μία συμφωνία μεταξύ δύο προσώπων, αλλά με απόλυτη εμπιστοσύνη προς τον Κύριο,
αλλά και ο Κύριος να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη σε σένα. Ο Θεός είναι αξιόπιστος, αλλά να είμαστε και εμείς. Και όλα αυτά γίνονται, αδερφοί αγαπητοί, εφόσον τα επιποθήσουμε και τα ζητήσουμε, εφόσον τα θελήσουμε με όλη μας την καρδιά. Και ο Απόστολος Παύλος το ξέρει από προσωπική εμπειρία, γιατί ήταν πρόβατο σε άλλη πείμνη και ο Κύριος ήρθε, τον έβγαλε και τον έφερε στη δική του πείμνη και έγινε ο καλός του ποιμένας, που ακούει τη φωνή του και τον ακολουθεί, που τον γνωρίζει ο ποιμένας και γνωρίζει και το πρόβατο τον ποιμένα του. Δεν κάνουν λάθος. Δηλαδή θέλω να τονίσω κάτι, αδελφοί. Όταν αυτή η σχέση του Κυρίου σαν καλός ποιμένας με τον άνθρωπο σαν πρόβατο τη βοσκής του είναι πραγματικά πολύ στενή, τότε ούτε ο ποιμένας κάνει λάθος με το πρόβατό του, αλλά ούτε και ο άνθρωπος κάνει λάθος με τον Κύριό του. Δεν υπάρχουν λάθη πια. Και γιατί δεν υπάρχουν λάθη? Γιατί κυρίαρχο πρόσωπο σε αυτή τη σχέση είναι ο Χριστός. Και αν γίνει λάθος, μόνο από τον Χριστό μπορεί να γίνει, που δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Κύριο να βρει ένα πρόβατο της βοσκής του για να τον αποδεχτεί σαν ποιμένα του καλό, σαν ποιμένα καλό. Πολύ σημαντικό. Αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο να μεταμορφωθεί η ζωή του, και είναι φανερό στον ίδιο τον άνθρωπο η μεταμόρφωση που υφίσταται όταν εξητήσει με όλη του την καρδιά αυτό το συγκεκριμένο αίτημα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για τον άνθρωπο να βλέπει τη μεταμόρφωσή του και να γίνεται ο Κύριος ποιμένας του και αυτός πρόβατο δικό του αποκλειστικά, που ελπίζει να τον οδηγεί πάντοτε ο καλός του ποιμένας σε βοσκές φλοερές και σε ύδατα αναπαύσεως, να λάβει τη ζωή του. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν εκ πείρας πλέον γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι να είναι ο Χριστός ποιμένας του και πόσο σημαντικό είναι να είναι ο ίδιος πρόβατος της βοσκής του. Και είναι εμφανές ότι αυτό το έχει καταφέρει ο Θεός, γιατί όπως ο Δαβίδ, και αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του Δαβίδ, έτσι και ακόμη περισσότερο ο Απόστολος Παύλος, δεν κάνει τίποτα αν δεν ρωτήσει τον Κύριο. Και δεν κάνει λάθος ποτέ όταν ακούσει τη φωνή του. Τη γνωρίζει τη φωνή του. Με αυτή λοιπόν τη λογική του καλού προβάτου μέσα στην καρδιά του Αποστόλου Παύλου προς τον καλό ποιμένα του, προς τον Κύριο, στέλνει αυτή την επιστολή ο Απόστολος Παύλος με μοναδικές προτροπές και αποκαλύψεις. Και φτάνει στο σημείο, ύστερα από όλα όσα διαβάσαμε πιο μπροστά, να λέει μόνο ένα πράγμα να προσέχεις πολύ, να προσέχετε πολύ, Φιλιππίσι, σε ένα πράγμα να δώσετε πολύ μεγάλη προσοχή. Πώς πολιτεύεστε? Γιατί το πολίτευμα σας πράγματι είναι εν ουρανής, γιατί από εκεί περιμένουμε σωτήρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος θα μετασχηματίσει τα σώματα της ταπεινώσεώς μας και θα τα οριστικοποιήσει σε σώματα δόξης αιώνια και μάλιστα νύμφης Χριστού. Όμως μέχρι τότε προσέχετε, επειδή το πολίτευμά σας είναι εν της ουρανής, πώς πολιτεύεστε.
Τι να προσπολιτεύεστε, τι εκλέγετε και τι απορρίπτετε στη ζωή σας. Ποια είναι η λογική σας, ποιο είναι το φρόνημά σας, πώς ζείτε μέσα στον κόσμο αυτό, μέσα στην εκκλησία, στην παρουσία του Θεού, στη δουλειά σας, στην οικογένειά σας, στη συγγένειά σας, πώς ζείτε. Προσέχετε λοιπόν να πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, που είναι σημαντικότατο, αδελφοί αγαπητοί, η ζωή μας να είναι άξια του Ευαγγελίου του Χριστού. Δηλαδή, τι σημαίνει άξια του Ευαγγελίου του Χριστού, τι σημαίνει πολιτεύουμε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Η ζωή σου να εξαρτάται και να δοξάζεται στη ζωή σου, η ζωή σου να εξαρτάται από το Ευαγγέλιο και να δοξάζεται το Ευαγγέλιο στη ζωή σου. Το Ευαγγέλιο δηλαδή να είναι το κυρίαρχο, ο κυρίαρχος λόγος που κατευθύνει τη ζωή σου, που σε διδάσκει, που σε μορφώνει, που σε οδηγεί, που σε μεταμορφώνει. Και ο στόχος που να πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού είναι πρώτον ότι στέκεστε εις εν πνεύμα. Είτε σαν άτομα στην παρουσία του Θεού, εν πνεύμα με το Θεό, είτε σαν οικογένεια στην παρουσία του Θεού, εν πνεύμα μεταξύ σας και με το Θεό, δηλαδή ποιμένα σας είναι ο Χριστός και εσείς πρόβατα, η σχέση σας είναι στενή, και εν πνεύμα μέσα στην εκκλησία. Το κύριο χαρακτηριστικό λοιπόν, το πρώτο χαρακτηριστικό του πολιτευόμεθα αξίως του Ευαγγελίου είναι να σπουδάζουμε, να διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος, και ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Μάλιστα, στην επιστολή προς Κολοσσαείς ο Απόστολος Παύλος λέγει «Η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει στις καρδιές σας, εις την οποία προσεκλήθητε να είστε εν σώμα». Το χαρακτηριστικό λοιπόν, ο χαρακτηριστικός σύνδεσμος της ενότητος του Πνεύματος είναι η ειρήνη του Θεού. Και μάλιστα ο Χριστός λέει «Την ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς, όχι την ειρήνη που σας δίνει ο κόσμος». Γιατί η ειρήνη που δίνει ο κόσμος είναι η ειρήνη τρόμου, φόβου, πονηριάς, συμφέροντος και άλλα πολλά, ανθρώπινα και γήινα. Αλλά υπάρχει η ειρήνη του Θεού που είναι μόνο στην καρδιά του ανθρώπου δια του λόγου του Θεού εν πνεύματι Αγίω. Μάλιστα, λέει ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια στην επιστολή του προς Φιλιππησίους, θα έρχονται προβλήματα και ζητήματα στη ζωή σας, τα οποία άλλωστε και αυτός είναι και ο στόχος του διαβόλου, θα επιδιώκουν ή θα έχουν σαν αποτέλεσμα να καταστρέψουν την ειρήνη. Την ειρήνη μέσα σου στη σχέση σου με το Θεό, την ειρήνη του άντρα και της γυναίκας, την ειρήνη των γονιών με τα παιδιά, την ειρήνη σε οποιοδήποτε περιβάλλον και να είσαι, την ειρήνη ιδιαίτερα στην εκκλησία. Και όταν καταφέρει ο διάβολος με τα βέλη του τα πεπειρωμένα ή η απροσεξία του ανθρώπου να διώξει την ειρήνη του Θεού, τότε έρχεται ταραχή, αγωνία, φόβος, απιστία. Και ο άνθρωπος πια δεν μπορεί να έχει ενότητα με το Θεό,
και δεν μπορεί να έχει ενότητα και με τους πλησίων του και δεν μπορεί να έχει ενότητα και με τους αδελφούς του και δεν μπορεί να έχει ενότητα και με την οικογένειά του. Αυτή είναι η επιδίωξη του διαβόλου, να σου καταστρέψει την ειρήνη του Θεού. Γιατί η ειρήνη του Θεού είναι αυτή που αγιάζει όλους εμάς, το σώμα, στη ψυχή και στο πνεύμα. Άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός στην πρώτη εμφάνισή του και στην κάθε φορά εμφάνισή του ένα πράγμα λέει: ειρήνη ημίν. Είναι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, η ειρήνη είναι ο σύνδεσμος της ενότητος του πνεύματος που όταν υφίσταται, κάμε πάτερ να είναι αυτή εν καθώς εγώ και εσύ είμαστε εν, κάνε και αυτή να είναι εν, ώστε τη δόξα την οποία μου έδωκας να δώσω σε αυτούς. Ή αλλιώς, όπως το λέει ο Χριστός, τη δόξα την οποία μου έδωκας, έδωκα εις αυτούς. Πότε? Όταν υπάρχει σε αυτούς, όχι σε αυτόν, σε αυτούς, στην οικογένεια, στο ζευγάρι, στα παιδιά, στα αδέλφια. Όταν υπάρχει δοσμένη η ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, τότε και μόνο τότε υπάρχει η αποκάλυψη, η παρουσία της δόξης του Χριστού στη ζωή του ανθρώπου. Δεν υπάρχει αυτή η ενότηση, δεν υπάρχει δόξα του Χριστού. Και αν δεν υπάρχει δόξα του Χριστού, δεν μπορεί ο άνθρωπος να περπατήσει πάνω στα ίχνη του Χριστού. Γιατί η ειρήνη του Θεού, ο Θεός της ειρήνης είναι αυτός ο οποίος στη συνέχεια αποκαλύπτει στον άνθρωπο. Και μάλιστα να το διαβάσω από μέσα, γιατί είναι κάτι που είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, συγκλονιστικό. Ο δε Θεός της ειρήνης θα σας καταρτήσει εις πάνεργων αγαθών και θα σας δώσει δύναμη για να μπορείτε να εκτελείτε το θέλημα αυτού, καθώς θα ενεργεί μέσα σας το ευάρεστον δια του Ιησού Χριστού. Όχι δηλαδή μόνο θα σου αποκαλύπτει το θέλημα αυτού, αλλά θα σου δίνει και τη δύναμη να εκτελείς το θέλημα αυτού. Ποιος? Ο Θεός της ειρήνης. Εάν υπάρχει ειρήνη μέσα στην καρδιά σου, μέσα στη ζωή σου, μέσα στην οικογένειά σου, τότε υπάρχει η ενότητα του πνεύματος. Αλλά δεν είναι μόνο η ενότητα του πνεύματος που δίνει ο Χριστός για να μας κάνει ένα, γιατί αυτό θέλει ο Απόστολος Παύλος. Οι Φιλιππίσοι να είναι ένα. Να μην υπάρχει διαφοροποίησης. Και το πρώτο, όπως είπαμε, χαρακτηριστικό είναι η ενότητα του πνεύματος, δηλαδή να στέκονται σε ένα πνεύμα. Το πνεύμα του Χριστού, το πνεύμα του Θεού, το φρόνημα του Χριστού. Και αυτό, επαναλαμβάνω, πραγματοποιείται μόνο με την ειρήνη του Θεού, μόνο από τον Θεό της ειρήνης. Αλλά υπάρχει και το δεύτερο χαρακτηριστικό του πολιτεύεστε αξίως, είναι η ενότητα της ψυχής, όπως το λέει η Γραφή, συναγωνιζόμενη με μια ψυχή. Το πνεύμα είναι η λογική, εκφράζεται στον άνθρωπο με τη λογική, και η ψυχή εκφράζεται στον άνθρωπο με την καρδιά. Το πνεύμα νομίζει, γνωρίζει, η ψυχή, η καρδιά θέλει, επιδιώκει, φροντίζει, σπουδάζει. Το δεύτερο χαρακτηριστικό λοιπόν είναι η ενότητα της πίστεως που φέρνει η ψυχή, που φέρνει την ψυχή στην ενότητα με το Θεό. Όταν γνωρίζω το θέλημα του Θεού, αυτό θα πει πίστης. Πίστη σημαίνει αλήθεια. Πιστεύω το Χριστό και τα λόγια Του. Όταν και εγώ πιστεύω στο Χριστό και τα λόγια Του και εσύ πιστεύεις στο Χριστό και τα λόγια Του, τα λόγια του Θεού και ο Χριστός μας κάνει ένα και μας δημιουργεί
μια ενότητα ώστε να συναγωνιζόμεθα με μια ψυχή. Θέλει λοιπόν ο Χριστός να μας φέρνει στην ενότητα της πίστεως με τον καταρτισμό μας στην απόλυτη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού, ώστε να έχουμε επίγνωση του Χριστού, γιατί όσο εισερχόμεθα στα βάθη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, τόσο κατανοούμε το θέλημά Του, το Λόγο Του, το θέλημά Του μέσα από το Λόγο Του, και τόσο αν όλοι μαζί μπαίνουμε σε αυτά τα βάθη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, στα βάθη του Λόγου του Θεού, του θελήματος του Θεού, τότε πραγματικά γινόμαστε ένα ως προς αυτό που θέλουμε. Ενότητα του Πνεύματος ως προς αυτά που μπορούμε, που νομίζουμε, και ενότητα της πίστεως ως προς αυτά που θέλουμε κατά το θέλημα του Θεού. Ενότητα του Πνεύματος κατά τις αποφάσεις του Θεού, ενότητα της πίστεως κατά το θέλημα του Θεού. Το αποτέλεσμα, γινόμαστε πλέον άνδρες τέλη κατά το μέτρον της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Γιατί έχουμε τη γνώμη του Χριστού και το θέλημα του Χριστού. Την ενότητα του Πνεύματος, την ενότητα της ψυχής, του θελήματος. Τότε γίνεται ο άνθρωπος, φτάνει, όπως λέει η Γραφή, εις άνδρα, δεν γίνεται ακόμη, θα το δούμε στη συνέχεια, εις άνδρα τέλειων κατά το μέτρον της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, ώστε πλέον ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει υποχείριο του διαβόλου με την πλάνη του, με τα ψέματα του, καθώς είναι πατήρ του ψεύδους, με τις κατηγόριες του, με την τρομοκράτησή του, με το δελεασμό του. Ο διάβολος δεν έχει καμία πια δύναμη και εξουσία, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πλέον νήπιος, κυματιζόμενος και περιφερόμενος με πάντα άνεμο διδασκαλίας, γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχει η ενότητα του Πνεύματος με το σύνδεσμο της ειρηνής και η ενότητα της πίστεως με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και έτσι ο άνθρωπος πιο είναι στερεός, ξέρει που πατάει, είναι άνδρας πίστεως και δυνάμεως, άνδρας με ενότητα πίστεως και άνδρας με ενότητα Πνεύματος, και αλλιώς άνδρας πίστεως και δυνάμεως Πνεύματος Αγίου. Εκεί θέλει ο Θεός να μας πάει. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Σε αυτή την ενότητα μαζί μας μας θέλει. Δεν μας θέλει να είμαστε δειλοί, να είμαστε κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας, να περιφερόμεθα και να γυρίζουμε δεξιά και αριστερά από τη δολιότητα των ανθρώπων και την πανουργία των ανθρώπων. Δεν έχει πια καμία εξουσία ο διάβολος στο να γκρεμίσει τη δύναμή μας, που είναι η δύναμή μας, δύναμη πίστεως με το Λόγο του Θεού, για το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τον άνθρωπο, και δύναμη Πνεύματος Αγίου εις το να μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Μόνο πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου. Αλλά για να είναι πραγματικότητα στη ζωή μας και όχι θεωρία, αλλά βιωματική εμπειρία στην προσωπική μας, στην οικογενειακή μας, στην εκκλησιαστική μας ζωή, για να είναι βιωματική εμπειρία, να είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν, αυτή η ενότητα, το εν που λέει ο Χριστός, ώστε να απολαμβάνουμε τη δόξα που ο Θεός έδωσε στον Χριστό, τη δόξα που ο Χριστός θα δώσει σε μας, χρειάζεται να υπάρχει και ο σύνδεσμος της τελειότητος, που είναι η αγάπη. Και με αυτά τα τρία
τελείως δε και κατά κύριον λόγον, εφόσον προϋπάρχουν τα άλλα δύο, με το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη, γιατί δημιουργείται ένας άνθρωπος, ναι, πλήρης πίστεως, ναι, πλήρης Πνεύματος Αγίου, αλλά και ένας άνθρωπος που η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στην καρδιά του δια του Πνεύματος του Αγίου. Ένας άνθρωπος μοναδικός, γιατί αν λείπει ο σύνδεσμος τελειότητος που είναι η αγάπη και πλήρωση Πνεύματος Αγίου να έχει, να λαλεί τις γλώσσες των αγγέλων και των ανθρώπων, αν δεν έχει αγάπη είναι χαλκός ηχών και κύβαλο να αλλάζουν, και πλήρης πίστεως και γνώσεως της αληθείας να έχει, είναι ουδέν, αλλά και πλήρης καλών έργων να είναι, δεν ωφελείται σε τίποτα. Αυτό λοιπόν που ενώνει με την τελειότητα τον άνθρωπο που έχει την ενότητα του Πνεύματος και την ενότητα της πίστεως, είναι ο σύνδεσμος τελειότητας που είναι η αγάπη. Και όταν λέμε αγάπη, εννοούμε την αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στην καρδιά μας, την πατρική αγάπη. Σε ποιους? Σε όλους. Πρώτα στους οικείους της πίστεως, στα αδέλφια μας. Όχι με λόγια και με γλώσσα, με έργο και με αλήθεια. Και το αποτέλεσμα αυτής της αγάπης που είναι με έργο και με αλήθεια είναι ό,τι ζητάμε, επειδή πράττουμε το θέλημά Του και είμαστε βάρεστοι στους οφθαλμούς Του, ό,τι ζητάμε ο Θεός θα το κάνει. Τι είναι αυτό? Η τέλεια συνεργασία. Καλός ποιμένας και πρόβατο. Ό,τι θέλει το πρόβατο, ο καλός ποιμένας το φροντίζει. Και ό,τι θέλει ο καλός ποιμένας, το πρόβατο το εκτελεί. Ο άνθρωπος που βρέθη πολύτιμος εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Θεός σκοπεύει να τον δοξάσει. Πάτερ, τη δόξα την οποία μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς. Σε ποιους αυτούς? Που έχουν αυτή την ενότητα. Εάν κάποιος αποχωρίζει τον εαυτό του, δεν έχει καμία σχέση με τον άνδρα πίστεως και δυνάμεως. Καμία σχέση. Δεν είναι αυτό που θέλει ο Απόστολος Παύλος να είναι οι Φιλιππίσοι, να πολιτεύονται αξίως του Ευαγγελίου. Και εάν βρεθεί ένας τέτοιος άνθρωπος, αλλά να το πω πιο σωστά, εάν ζητήσει οποιοσδήποτε χριστιανός ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου να τον κάνει έναν τέτοιον άνθρωπο, αλλά το ζητήσει γιατί το ποθεί ψυχή του, το ζητήσει γιατί το έχει καταλάβει ότι αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια, ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Εκεί θέλει ο Θεός να σε πάει, να με πάει, να μας πάει. Εάν λοιπόν βρει ο Θεός έναν τέτοιον άνθρωπο, τότε η δόξα του Θεού δια του Ιησού Χριστού είναι σε Αυτόν και μέσα από Αυτόν δοξάζεται και επενείται ο Θεός. Αλλά και ο Ιησούς Χριστός μεγαλύνεται. Η αγάπη λοιπόν, που είναι τόσο απαραίτητη και είναι η τελειότης στον άνθρωπο, είναι αγάπη προς τους οικείους πίστεως, προς τους αδελφούς μας. Ξαναλέω, αγάπη Θεού εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου προς τους αδελφούς μας, γιατί δεν υπάρχει η ανθρώπινη αγάπη που να αγαπάμε τον αδελφό μας όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει.
υπάρχει άνθρωπος που να μπορέσει να αγαπήσει τον αδελφό του όπως Χριστός μας αγάπησε, εάν δεν έρθει η αγάπη του Θεού να εκχυθεί στην καρδιά του δια του Πνεύματος του Αγίου. Δεν γίνεται. Η αγάπη προς τον πλησίον, σαν τον εαυτό, κατά τον ίδιο τρόπο, δεν υπάρχει αγάπη ανθρώπινη που να αγαπάει τον άνθρωπο τον πλησίον του όπως τον εαυτόν του. Δεν γίνεται. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου η αγάπη του Θεού εκχέεται στην καρδιά του ανθρώπου για να αγαπάει τον πλησίον του σαν τον εαυτό του και ακόμη περισσότερο για να αγαπάει τον εχθρό του, για να αγαπάει αυτόν που τον λιδωρεί, που τον κακολογεί και μάλιστα και να τον ευλογεί επειδή τον αγαπάει, και αυτόν που τον κακοποιεί και τον βλάπτει να τον βοηθάει. Μόνο με την αγάπη του Θεού, όταν δια Πνεύματος Αγίου είναι μες στην καρδιά του ανθρώπου εκεχημένη, και τότε ο άνθρωπος αυτός, η οικογένεια αυτή, η εκκλησία αυτή είναι λιχνία, ολόχρηση, σφυρίλατος, δημιουργημένη ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως ανθρώπινης, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου των δυνάμεων. Και είναι στα χέρια μας να ζητήσουμε από τον Χριστό να δημιουργεί σύ μια τέτοια οικογένεια στη ζωή μας. Στα χέρια μας είναι, γιατί είναι γραμμένη και υπεσχημένη στο Ευαγγέλιο του Χριστού, αρκεί να το επιθυμήσουμε και να το εξητούμε. Να δημιουργήσει ο Θεός μια τέτοια οικογένεια, έναν τέτοιον άνθρωπο χριστιανό, μια τέτοια εκκλησία. Και εμείς λέμε, βοήθα μας Χριστέ μου. Θέλουμε. Ξέρετε γιατί το θέλουμε? Γιατί μας το αποκαλύπτει ο Θεός, τι όμορφο που είναι, τι ένδοξο που είναι. Γιατί όταν δεις ένα διαμάντι μέσα στη λάσπη, δεν το διακρίνεις από την πέτρα μέσα στη λάσπη. Οπότε γιατί να το επιθυμήσεις? Πέτρες υπάρχουν πολλές, σαν πέτρα το βλέπεις και αυτό. Όταν έρθει όμως κάποιος και αυτό το διαμάντι το πλύνει με καθαρό νερό και την πέτρα την πλύνει με καθαρό νερό, τότε βλέπεις την πέτρα και το διαμάντι. Και την πέτρα δεν σου κάνει εντύπωση. Το διαμάντι όμως θέλεις να το πάρεις. Αυτό θα πει αποκάλυψης Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Μας αποκαλύπτει ποιο είναι το διαμάντι, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ποιο, το αγαθόν, το ευάρεστον, το πολύτιμο θέλημα του Θεού. Και έτσι δεν θέλουμε την πέτρα, θέλουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Αλλά μας τα αποκαλύπτει γιατί το θέλει και Αυτός να μας το δώσει. Μπορούμε να το έχουμε? Όχι. Μπορεί όμως να το βάλει στην καρδιά μας. Μπορεί να μας το χαρίσει. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τον Χριστό. Μπορούμε να αποκτήσουμε και να έχουμε στη ζωή μας το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον? Ποτέ. Μόνο όταν το ζητήσουμε από ποιον? Από τον καλό μας τον ποιμένα, σαν πρόβατα της βοσκής του, τότε ο ποιμένας μας με πολύ χαρά, γιατί για μας το έχει, μας το δίνει. Και μεταμορφώνεται πια ο άνθρωπος. Από Σαούλ διώκτη στην εκκλησία σε Απόστολος Παύλος, σκεύος ιδιαίτερο και εκλεκτό στα χέρια του Χριστού, που και τώρα και τότε και τώρα και πάντοτε στους αιώνες των αιώνων θα είναι σκεύος πολύτιμο, εκλεκτό στα χέρια του Θεού. Και δι' αυτού που μας φέρνει ο Θεός με αυτόν τον λόγο του, μπορείς να γίνεις και εσύ, και εσύ και εγώ, που τι είμαστε? Για κοιτάξτε, λέει, μεταξύ σας, τι είσαστε? Τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός, τα αγενή, τα ασθενή, τα μη όντα, αυτό είμαστε. Και τι θέλει να μας κάνει ο Θεός? Σε μωρών όχι του κόσμου,
του Θεού δυνατότερο από τους σοφότερο από τους πιο σοφούς ανθρώπους του κόσμου, με σοφία άνωθεν. Τα ασθενή του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός, και τι θέλει να μας μεταμορφώσει μέσα από τις αποκαλύψεις του Λόγου του Θεού, σε δυνατούς, συγγνώμη, σε ασθενή του Θεού δυνατότερους από όλους τους δυνατούς του κόσμου. Αυτή είναι η μεταμόρφωση του Θεού, και αυτό είναι που θέλει ο Απόστολος Παύλος να φανερώσει, αυτό το δρόμο να φανερώσει στους Φιλιππισίους, που είναι μια πάρα πολύ καλή εκκλησία και θέλει να την κάνει πολύτιμη στα μάτια του Χριστού. Πολυστεύεστε λοιπόν αξίως του Ευαγγελίου, στεκόμενοι σε ένα πνεύμα, συναγωνιζόμενοι με μια ψυχή, για να φύγει από σας η ευλογία του Θεού, πιο σωστά, για να φεύγει μέσα από σας η ευλογία του Θεού σε όλους τους ανθρώπους που έρχεστε σε επαφή. Δηλαδή, συναγωνιζόμενοι με μια ψυχή δια την πίστη του Ευαγγελίου. Όμως, αυτό έχει συνέπειες, γιατί θα αντιμετωπίσεις την εχθρότητα του διαβόλου και των παιδιών του. Δεν γίνεται να μην την αντιμετωπίσεις, γιατί είσαι πολύτιμος στα μάτια του Θεού, ευάρεστος στα μάτια του Θεού, καρποφόρος στα μάτια του Θεού, ένδοξος στα μάτια του Θεού, επαναλαμβάνω, πολύτιμος στα μάτια του Θεού. Γι' αυτό μη φοβάστε, λέει στους Φιλιππισίους ο Απόστολος Παύλος, για κανένα λόγο και τίποτα από αυτούς που είναι εναντίον σας, το οποίο σε αυτούς που είναι εναντίον σας είναι ένδειξη απολίας, σε εσάς όμως που έχετε αυτούς εναντίον σας είναι ένδειξη σωτηρίας, και μάλιστα από Θεού. Δηλαδή τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Εάν υπάρχουν ενάντια σε σένα από οποιοδήποτε περιβάλλον, σε οποιονδήποτε τόπο και χρόνο, επειδή έχεις με τον Κύριο και μεταξύ σας ενότητα πνεύματος, ενότητα πίστεως και το σύνδεσμο της θελειότητος που είναι αγάπη, αυτό μη σας κάνει να φοβάστε και να λυπήστε, αλλά να σας κάνει να παίρνετε θάρρος και να χαίρεστε για την ένδειξη σωτηρίας που ο Θεός την επιτρέπει και από τον Θεό προέρχεται. Γιατί είναι αλήθεια, είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι χάρισμα από το Θεό δια του Ιησού Χριστού είναι όχι μόνο να πιστεύετε σε Αυτόν, αλλά χάρισμα από το Θεό δια του Ιησού Χριστού είναι και να πάσχετε υπέρ του Χριστού. Και αυτό είναι κάπως παράξενο στη λογική και στην καρδιά του ανθρώπου. Αφού ο Χριστός είναι μαζί μου, γιατί να πάσχω από αυτόν τον άνθρωπο? Και η απάντηση είναι, γιατί όσο πάσχεις από αυτόν τον άνθρωπο, αφενός μεν ξέρεις ότι είσαι, η σωτηρία του Θεού είναι πάνω σου, αφετέρου δοκιμάζεσαι αν θα μείνεις στερεός και αμετακίνητος στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειο, και τέλος και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, σου δίδεται η ευκαιρία να καρποφορήσεις και σε αυτόν. Γιατί αυτός που έρχεται εναντίον σου, ο Θεός μας αποκαλύπτει ότι είναι μέλλον να σωθεί με τη δική σου ταπείνωση εις δόξαν Θεού. Πώς θα δοξαστεί ο Θεός όταν κάποιος έρχεται εναντίον σου? Όταν ταπεινώνεις εσύ
καθώς είναι γεγραμμένο «Η ταπείνωσης προπορεύεται της δόξης», όταν ταπεινώνεις εσύ, όταν αυτοί έρχονται εναντίον σου χάριν του Χριστού, ώστε ο Θεός να τους σώσει και να δοξαστεί. Κάθε ένας λοιπόν που τα βάζει με σένα, που τα βάζει με την Εκκλησία, σαν τον Απόστολο Παύλο, που τα βάζει με την οικογένεια τη χριστιανική, είναι υποψήφιος να λάβει σωτηρία με τη δόξα του Θεού. Τι ωραία είναι που να βλέπουμε έτσι τους εχθρούς μας. Γι' αυτό μας λέει να προσεύχεστε για αυτούς. Γι' αυτό μας λέει να τους αγαπάτε. Γιατί άλλαξε τη λογική σου, άλλαξε το βλέμμα σου, πάρε τη λογική του Θεού, πάρε το βλέμμα του Χριστού, πάρε τα αυτιά των πεπαιδευμένων και ό,τι λέει, ό,τι βλέπεις, ό,τι κάνει, εσύ θα λες ευχαριστώ Κύριε γιατί θα τον σώσεις. Αλληλούια. Ιδίως δε τούτο είναι αληθές τις έσχατες ημέρες. Τι είσαι δηλαδή εσύ εκείνη τη στιγμή που εχαρίστησε εσένα να πάσεις υπέρ αυτού? Πρόβατο, το οποίο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού το στέλνει, όπως έστειλε τον Χριστό πρόβατο για να σωθούμε εμείς. Ποιοι? Οι εχθροί του. Όπως λοιπόν εμέ επέστειλε ο Πατέρας σαν πρόβατο επισφαγήν, σαν πρόβατο για να πάρω τις αμαρτίες των ανθρώπων, έτσι μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού και ο Χριστός στέλνει εσένα. Και τον Χριστό δεν τον έστειλε σαν βασιλιά, σαν πρόβατο, σαν δούλο. Για ποιο λόγο? Για να σταυρωθεί, για να πεθάνει, ώστε να σωθούμε εμείς με το δικό του αίμα. Και αυτό το συνηθίζει ο Θεός, αδερφοί. Στέλνει πρόβατα εν μέσω λύκων. Γιατί? Για να σώσει και τους λύκους, για να δοξαστεί μέσα τους λύκους, είτε προς μαρτυρία είτε προς σωτηρία. Θυμηθείτε πως ξεκινήσαμε. Καλός ποιμένας, πρόβατο της βοσκής. Ο καλός ποιμένας φέρνει τα πρόβατα της βοσκής του και τα εκπαιδεύει. Και τι κάνει? Τα στέλνει. Πού? Στους λύκους. Ανάμεσα στους λύκους. Μα τι Θεός είναι αυτός? Ποια πρόβατα που εμπιστεύεται? Ποια πρόβατα που έχουν μαζί του ενότητα πίστεως και ενότητα Πνεύματος Αγίου και το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι αγάπη? Ποια πρόβατα? Αυτά που είναι πολύτιμα στους οφθαλμούς του. Και γιατί τα στέλνει μέσω λυκών? Για να τα φάνε, τον φάνε και να τον κατασπαράξουνε? Όχι. Για να δοξαστεί ο Θεός. Είτε προς μαρτυρία είτε προς σωτηρία. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ είμαι ευγνώμων στο Θεό. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλω με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να μας κάνει όλους πρόβατα της βοσκής του. Αμήν.